Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές, οι φίλοι του, βρισκόμαστε και σήμερα εδώ στη Φιλιππιάδα, σε αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία που θα ακολουθήσει, στέλνοντας το μήνυμα της ταξικής ελληνικής και της καταδίκης των υπεριαλιστικών πολέμων που γεννούν την προσφυγιά. Είμαστε απέναντι σε όσους καλλιεργούν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος την κυβερνητική και ευρωνησιακή πολιτική που διαιωνίζει το προσφυγικό πρόβλημα και αφήνει χώρο στο δηλητήριο της φασιστικής προπαγάνδας. Από αυτό το βήμα θα θέλαμε να καταδικάσουμε τις προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, που βάζει σύντημα για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και τις προκλητικές δηλώσεις του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χαν, που βάζει σύντημα για το τσαρνικό. Από αυτό το βήμα τους καταγγέλνουμε. Θεωρούμε για άλλη μια φορά ότι η θέση του ΚΚΕ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι φωνή των πιο αδύστατων κύκλων του υπεριαλισμού, επαληθεύεται και από αυτές τις δηλώσεις. Δεν θέλει καμία επανάπαυση. Θέλει εγρήγορση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλούμε τον ελληνικό λαό σε εγρήγορση, ετοιμότητα, γιατί οι στόχοι των υπεριαλιστών είναι για ξαναμοίρασμα του Αιγαίου, για ξαναμοίρασμα του Ιουνίου και της Αδριατικής. Αγαπητοί σύντροφοι, δεν είμαστε μόνοι μας σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Αλληλεγγύη υπέρ των προσφύγων. Οι κομμουνιστές μπορεί να πρωτοστάτησαν στην Αλληλεγγύη, είτε μέσω των κομματικών οργανώσεων, είτε μέσα από τα σωματεία τους. Όμως, χιλιάδες εργαζόμενοι, απλοί λαϊκοί άνθρωποι, εδώ, στη Φιλιππιάδα και σε όλη την Ελλάδα, αθόρυβα και συγκινητικά αγκαλιάζουν με ανθρωπιά τους ξεσπιτωμένους και βασανισμένους πρόσφυγες και τους βοηθούν με κάθε τρόπο. Αυτό μας ανέφεραν και αυτοί σε πολυμελή αντιπροσωπεία του ΚΚΕ μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό αναφέρουν και δύο νεαροί πρόσφυγες σε πρόσφατη συνέντευξή τους σε τοπική εφημερίδα. Για μας είναι καθαρό, μα πρέπει να συνειδητοποιηθεί βαθιά από όλο τον λαό, ότι αυτοί που βομβαρδίζουν τις πατρίδες των προσφύγων, αυτοί που τους οδηγούν στην προσφυγιά και την μετανάστευση, είναι οι ίδιοι που τώρα τους εγκλωβίζουν, εμποδίζοντάς τους να φτάσουν στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού. Είναι οι ίδιοι που βομβαρδίζουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης που κερδίθηκαν με σκληρούς ταξικούς αγώνες, που βαθαίνουν την εκμετάλλευση στη χώρα μας και σε κάθε χώρα του πλανήτη. Είναι οι υπεριαλιστές, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων καπιταλιστικών κρατών που άλλοτε συμμαχούν και άλλοτε συγκρούονται με ντόπιες αστικές δυνάμεις. Είναι τα μονοπόλια τους που ανταγωνίζονται για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους δρόμους μεταφοράς τους για νέες αγορές. Σπέρνουν το μίσος, αγαπητοί φίλοι, και τη διχόνοια ανάμεσα στους λαούς. Δίπλα σε όλους αυτούς και σταθερός του σύμμαχος, πρωτοστατώντας πολλές φορές τα συμβούλια τους και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που προχωρά με βολουσμούς ρυθμούς στην εφαρμογή των αντιδραστικών μέτρων που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που υπέγραψε τις συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό,
και εκλόγησε τους πρόσφυγες στη χώρα μας, που παρέδωσε τον έλεγχο του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ και παρακαλεί για εγκαθίδρυση νέες νατουλικής βάσης στην Κάρπαθο. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της για τη βαθύτερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων, την ασυδοσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, την ένταση της καταστολής, τις άθλιες συνθήκες που κρατούνται οι πρόσφυγες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή εναντιώθηκε στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, σε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης που οδήγησαν στον εκλογισμό των προσφύγων στην Ελλάδα, παραβιάζοντας ακόμα και το Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο. Πρότεινε έγκαιρα την απευθείας μεταφορά τους από τις γειτονικές της πατρίδης τους χώρες ή από τα νησιά του Αιγαίου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευθύνη του ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλέσαμε και καλούμε τον ελληνικό λαό να παλέψει για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο στη Συρία, από όλους τους πολέμους των υπεριαλιστών. Ο εγκλωβισμός όλων των προσφύγων με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη γεγονός και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ήδη στην περιοχή μας, στην Ήπειρο και σε άθλιες συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργούν αρκετά λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας. Είναι γνωστό πια ότι τα κέντρα αυτά έχουν μετατραπεί σε ζώνη εγκλωβισμού και κράτησης προσφύγων, από όπου οι πιο ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιλέγουν όσους χρειάζονται δηλαδή οι επιχειρηματικοί τους όμιλοι. Η κράτηση, όμως, και ο εγκλωβισμός τόσων προσφύγων που δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας και μάλιστα σε χώρους όπως εδώ στη Φιλικιάδα ή στην Κατσικά στα Γιάννενα, που το καλοκαίρι καίγονται από τη ζέστη και το χειμώνα ζούνε στο βούρκο και στην παγωνιά, που δεν έχουν απαραίτητες δομές και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μιλάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Η οργή και η αγανάκτηση του λαού για τη βάρβαρη πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε δεν μπορεί να λαθεύει. Πρέπει να στοχεύει στο πραγματικό επέτειο αυτής της κατάστασης, που είναι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πολιτικές των κυβερνήσεων που εξυπηρετούν το κεφάλαιο και καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανέχεια και την ανεργία τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό καλέσαμε και καλούμε το λαό μας και το κίνημά του να εκφράσει την έπρακτη αλληλεγγύη του, την πολύμορφη συμπαράσταση και τη ζεστασιά του απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, διεκδικώντας ταυτόχρονα ανοιχτούς και ανθρώπινους, οργανωμένους από το κράτος χώρους φιλοξενίας, για όσο διάστημα αναγκαστούν να μείνουν στη χώρα μας. Για άλλη μια φορά, από αυτό το βήμα, ζητάμε να λυθεί το ζήτημα της στέγης των προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη. Σε αυτούς τους χώρους να παρέχονται δωρεάν επαρκής και υγιεινής σύντηση, περίθαλψη και εξειδικευμένες υπηρεσίες για όλους τους πρόσφυγες, με ευθύνη του κράτους και όχι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εκμεταλλεύονται την προσφυγιά κάνοντας business φιλανθρωπίας. Έγκαιρα το κόμμα μας μέσα και έξω από τη Βουλή ζήτησε να υπάρξει άμεση κρατική μέλημνα για την εκπαίδευση των χιλιάδων εκλογισμένων προσφυγόπουλων στη χώρα μας. Ο αγώνας για την παιδεία των λαϊκών αναγκών είναι ενιαίος και ταξικός. Δεν ξεχωρίζει τα παιδιά από τη φυλή, το χρώμα και τη θρησκεία τους. Και όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, δεσμευμένη από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε και οι οποίες δημιούργησαν συνθήκες εγκλωβισμού των προσφύγων, παρά τις διακηρύξεις της, εδώ και μήνες δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων. Γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για ξενοφοβητικές και ρατσιστικές αντιλήψεις. Έχει τεράστιες ευθύνες.
είναι ανάγκη εδώ και τώρα να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των προσφύγων, τόσο στους χώρους φιλοξενίας όσο και στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ισχύουν για όλα τα παιδιά, όπως εμβόλια, ιατρικές βεβαιώσεις για την πρόληψη ασθενειών και για να μην αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε ένα παιδί προσφύγων. Να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες και άλλα, καθώς και η ασφαλή μεταφορά των παιδιών από το ίδιο του κράτος όπου χρειάζεται. Αυτά τα αιτήματα θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, δίνουν προσωρινή διέξοδο στα πολλά προβλήματα που έχει προκαλέσει ο εγκλωβισμός, μπορούν να διεκδικηθούν με τον αγώνα του λαού μας. Αγώνας που καταδικάζει την κυβέρνηση για την πολιτική της στο προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, ενάντια στην άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Αγώνας που απομονώνει ταυτόχρονα τις ρατσιστικές και φασιστικές φωνές, η ναζιστική Χρυσή Αυγή που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα από τον εγκλωβισμό του στην Ελλάδα για να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των λαών, για να διαδώσει τις διχαστικές, αποκλουστικές και απάνθρωπες θεωρίες της. Η φασιστική Χρυσή Αυγή, αυτό το τσιράκι της μεγαλοεργοδοσίας που στείλει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και στηρίζει τα κέρδη της πρωτοκρατίας και χύνει μόνο ρατσιστικό δηλητήριο σε βάρος κατατρεγμένων και εγκλωβισμένων προσφύγων στη χώρα μας, προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν ένα κόμμα ενάντια στο σύστημα. Καμώνεται πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φτωχών Ελλήνων. Δεκάθετες επερωτήσεις στη Βουλή για τους υποκλειστές από τη μια, από την άλλη για τους ανέργους, για τους μειώσεις μισθών, για τα λαϊκά βάσανα, τίποτα. Να μην περάσει λοιπόν, φίλοι και σύντροφοι, το ρατσιστικό δηλητήριο. Το ΚΚΕ καλεί το λαό και την νεολαία να απομονώσει τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές που δημιουργούν εικόνα μεσαίωνα για την περιοχή. Τις φωνές που ακούστηκαν μέσα από την πρώτη ανακοίνωση κάποιων λιγοστών γονέων στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Φιλικιάδας. Γιατί εχθές, αγαπητοί φίλοι, βγάλαμε νέα ανακοίνωση που είναι πολύ διαφορετική. Αναδιπλώθηκαν δηλαδή κατά από την πίεση του λαού, του ΚΚΕ και των κοινωνικών φορέων. Φτάνουν να σπέρνουν το μίσος ακόμα και στις παιδικές ψυχές, ρίχνοντας ύπουλα το φασιστικό τους δηλητήριο. Βάζουν στο στόχαστρο απελπισμένους και εξαθλιωμένους πρόσφυγες και αθωώνουν τον πραγματικό έμαχο. Καλούμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να απομονώσουν τέτοιες φωνές μίσους που δηλητηριάζουν τη συνείδηση της νέας γενιάς. Ο εχθρός μας δεν είναι τα μικρά και καταταλαιπωρημένα παιδιά που άφησαν την πατρίδα τους εξαιτίας του πολέμου και των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Ο πραγματικός αντίπαλος, ο πραγματικός ένοχος είναι το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους στηρίζουν, οι οποίοι για τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς του μεγάλου κεφαλαίου δεν διστάζουν να ανάψουν τη φωτιά του πολέμου όπου γης. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τη δράση του μέσα στην εργατική τάξη και τον λαό, τις πρωτοβουλίες του στο διεθνές κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο,
ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά τον πόλεμο και τη φτώχεια, την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Οδηγός μας είναι το κάλεσμα των ιδρυτών της θεωρίας μας με το κομμουνιστικό μανιφέστο. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Το μέλλον είναι με το μέρος των λαών και όχι των εκμεταλλευτών υπεριαλιστών. Ας παλέψουμε μαζί για να το φέρουμε πιο κοντά. Γεια σας. Ελλήνες και ξένοι, μεγάλοι!